Αλλά τι είναι η υπερηφάνεια? Αυτό το φοβερόν πάθος που έριξε και τον Αιωσφόρον, έριξε και τους πρωτοπλάστους έξω από τον Παράδεισο, και εχάσαμε τον Παράδεισο και ταλαιπωρούμεθα οι μισοί άνθρωποι, όλες οι γενναίες επάνω στον πλανήτη μας. Τι είναι η υπερηφάνεια? Έναν πολύ ωραίον ορισμόν δίδει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η υπερηφάνεια εστί, λέγει, η υπερηφάνεια είναι θεού άρνησης. Γιατί είναι θεού άρνησης? Διότι αυτός που νομίζει ότι κατορθώνει τα πάντα χωρίς τη χάρη και χωρίς την πρόνοια του Θεού, αυτός στην πραγματικότητα αρνείται τον Θεό. Λες τον άλλον, κάνε προσευχή και ζήτησε από τον Θεό αυτό που έχεις ανάγκη. Δεν πιστεύει, αρνείται. Ο άνθρωπος αυτός έχει υπερηφάνεια. Δαιμόνων έβρεμα. Είναι εφεύρεμα των δαιμόνων. Πράγματι, μπορούμε να πούμε ότι οι πρωτόπλαστοι δεν επενόησαν την υπερηφάνεια με την μορφή της ισοθεΐας, ούτε καν πέρασε από το μυαλό τους. Αντιθέτως, ο διάβολος επενόησε την υπερηφάνεια. Επειδή ο ίδιος επενόησε, στέκεται αδύνατο να μετανοήσει. Γι' αυτό δεν μπορεί να μετανοήσει. Είναι εκείνος ο οποίος επενόησε την υπερηφάνεια. Ο άνθρωπος όμως δύναται να μετανοήσει, διότι δεν επενόησε την υπερηφάνεια, αλλά επλανήθηκε. Και είναι γνωστό ότι μεταξύ του επινοώ την κακία και του πλανώμε εις μίαν κακία, υπάρχει πάντοτε μία σημαντική διαφορά. Πάρτε έναν άνθρωπο ο οποίος συλλαμβάνει το σχέδιο ενός εγκλήματος και έναν συνεργάτη του, τον οποίον παίρνει να τον βοηθήσει στο σχέδιο του αυτό. Προφανώς δεν έχουν τον αυτόν βαθμόν κακία. Επειδή είναι πολύ διάφορος αυτός ο βαθμός της κακίας, κατέστησε τελικά τον διάβολον αμετανόητον, τον διάνθρωπον όμως δυνατόν να μετανοήσει. Γι' αυτό και ο Θεός δεν κατεβαίνει στο επίπεδο των αγγέλων να του σώσει. Είναι περιττόν. Περιττόν να έρθει να σώσει τον διάβολο ο Θεός. Κατεβαίνει όμως ο Θεός ως άνθρωπος εις το επίπεδο των ανθρώπων. Διότι οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να μετανοήσουν. Εξουδένωσης ανθρώπων, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης να λέγει δια την υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν θέλει μπροστά του άλλους ανθρώπους. Τους υποβιβάζει, τους εξουδενώνει, τους ταπεινώνει, για να φαίνεται αυτός ψηλά. Κατακρίσιος μήτυρ. Ο υπερήφανος άνθρωπος, όπως σας έλεγα και την περασμένη φορά, προκειμένου να κατασφαλίσει την υψηλή του θέση και την περιοπή του όπως νομίζει, υποβιβάζει τους άλλους δια της μεθόδου της κατακρίσεως και νομίζει πάντα, δεν είναι όμως έτσι, νομίζει ότι με τον τρόπο αυτόν αυτός είναι υψηλότερα από τους άλλους. Επένων απόγονος. Γιατί είναι επένων απόγονος η υπερηφάνεια? Διότι συνήθως γεννιέται από τους επένους. Ένα μικρό σημείο εδώ για τα παιδιά σας. Αγαπητοί μου, ίσως υπάρχουν και διδάσκαλοι, διδασκάλισσες, ίσως και καθηγήτριες από το ακροατήριό μου. Προσέξτε κάτι. Θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο έπαινος είναι ένα κίνητρο να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, αλλά και γενικότερα έναν άνθρωπο να επιτύχει κάτι στη ζωή του. Αλλά αυτό το κίνητρο δύναται να μεταβληθεί σε δηλητήριο που μπορεί να ενσταλλαχθεί εις την ψυχή του ανθρώπου ή του παιδιού και να αποβεί μοιραίον, θανατηφόρο δηλαδή. Ένα μικρό παράδειγμα. Ένας μαθητής, ένα παιδί, μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να αποδώσει στο σχολείο, αλλά
το καλοπιάσαμε το παιδί αυτό, το βοηθήσαμε, στρώθηκε λίγο στο διάβασμα και τώρα ανέβηκε λίγο. Η απόδοση του ανέβηκε. Εδώ οφείλουμε να επενέσουμε. Θα πούμε, μπράβο, είδες όταν διαβάζει κανείς, όταν στρώνεται στη δουλειά, τι μπορεί να επιτύχει. Μπορούμε λοιπόν να το πούμε αυτό. Ιδία όταν κάποιος είναι λίγο καθυστερημένος, ένα παιδί λίγο καθυστερημένο στα γράμματα, δεν κόβει πολύ το μυαλό, ή ακόμη και ένας υπάλληλος, εργάτης, ένας άνθρωπος που εργάζεται για οποιαδήποτε δουλειά και έχει μια οκνηρία, ένα κάτι, δεν πάει καλά, πίνει κρασί, παίζει χαρτιά, δεν κοιτάει στη δουλειά του. Σε ένα φιλί κάτι κόβει από αυτά και του λένε, είδε με το να κόψει το κρασί θα σας καλύτερα στη δουλειά σου. Είδε με το να κόψει τα χαρτιά ότι τώρα το σπίτι σου δεν υποφέρει. Είναι ένας έπαινας αυτό. Ο έπαινας είναι συνεχώς ένα κύμα. Αγαπώ κύριο. Και ο Θεός χρησιμοποιεί τον έπαινα. Διαβάστε παρακαλώ, όπως και την κατηγορία χρησιμοποιεί ο Θεός. Διαβάστε παρακαλώ τις 7 επιστολές του Χριστού προς τους 7 αγγέλους της Μικράς Ασίας. Στην Αποκάλυψη. Ενώ κάποιον κακίδι επίσκοπον του λέγει μετά, αλλά έχεις τούτο το καλό. Ότι επί παραδείγματι δεν προσεκύνησε εις τα είδωλα, εις το βάρο και τα λοιπά. Αλλά έχεις και εκείνο το καλό και το καθεξής. Τι είναι αυτό? Ξέρει ο καλός παιδαγωγός να κάνει μείγμα και της κατηγορίας της επιπλήξεως και του ετών. Κάποτε μπορεί να είναι μόνο το ένα, κάποτε το άλλο, κάποτε να συνυπάρχουν. Τις επιστολές, τις 7, μόνο σε μία υπάρχει, μόνο στο έπαινος. Στις άλλες επιστολές υπάρχει αυτό το μείγμα και του επαίνου και της κατηγορίας. Λέγει, κοίταξε, δες από πού ξέπεσες. Αφήκας την αγάπη σου την πρώτη και δες από πού ξέπεσες και μετανόησε, γιατί θα έρθω και θα μετακινήσω την λιχνία σου. Αλλά έχεις κάτι καλό, ότι δεν άφησες εκείνους να λατρεύσουν τον Βάαλ. Πάνε και τα δυο. Οπότε δημιουργείται μία ισορροπία. Θαυμαστή ισορροπία. Όμως, εάν μάθαμε να επαινούμε τους άλλους ανθρώπους διαρκώς, προπαντός τα παιδιά μας, να το ξέρετε, τα καταστρέφετε. Προσοχή, μη επαινείτε τα παιδιά σας προπαντός μπροστά τους. Επαινάστε το παιδί σας σε έναν άλλον άνθρωπο, αν και αποφεύγετε να επαινείτε τα παιδιά σας σε άλλους ανθρώπους, τέλος πάντων μεταξύ σας τους οικείους σας, αλλά να είναι απόντα τα παιδιά. Να είναι απόντα, να μην ακούσουν τον έπαινα. Διότι θα το πάρουν επάνω τους και θα γίνουν υπερήφανοι άνθρωποι, κάτι που το λέγαμε και την περασμένη φορά που σας είχα αναφέρει για ένα μικρό παιδάκι που ήρθε να με δει, να εξομολογηθεί, και το πρώτο που είπε ήταν αυτό. Σας το είπα την άλλη φορά, ότι εγώ είμαι έξυπνο παιδί, και το είπε μερικές φορές αυτό. Εγώ είμαι έξυπνο παιδί, αλλά ξέρετε, παίζω πολύ και δεν διαβάζω, αλλά είμαι έξυπνο παιδί. Εγώ μου το λέω, για να μην παλιλέγω, το θυμάστε την περασμένη φορά, γιατί οι γονείς διαρκώς το επαινούν μπροστά. Επαίνων λοιπόν απόγνωση η υπερηφάνεια, ακαρπίας τεκμήριων. Είναι η παρουσία της μία απόδειξη ότι δεν υπάρχουν εις την ψυχή οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Ούτε η χαρά, ούτε η πίστη, ούτε η αγάπη, ούτε η εγκράτεια, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Συνεπώς είναι όντως ακαρπίας τεκμήριων. Βοηθείας Θεού φυγαδευτήριον. Έρχεται ο Θεός να βοηθήσει, αλλά η υπερηφάνεια φυγαδεύει, αποδιώχνει την Θεία Βοήθεια και Θείαν Αρρωγήν. Εκστάσεως πρόδρομος. Ω, αυτό το εκστάσεως πρόδρομος, το εκ ιστινή εξίστινη
ή εξίσταμε, θα πει ή στιμή, θα πει στέκομαι. Εκ ή στιμή, εξίστιμη, θα πει φεύγω από τη θέση μου και πήγαινε λιγάκι και πέρα. Πήγαινε κάπου αλλού. Όταν λέγει ότι είναι πρόδρομος εκστάσεως η υπερηφάνεια, αυτό πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Βγάζει τον άνθρωπο από την πραγματική του θέση και τον τοποθετεί σε άλλο επίπεδο εμπειρίας. Θέλετε ακόμη κάτι βαθύτερο και φοβερότερο? Τον βγάζει από τον δρόμο του Θεού και τον βάζει στον δρόμο της απολίας. Αυτό έπαθε ο διάβολος. Εξέστη, δηλαδή έφυγε, παραπάτησε, βρέθηκε αλλού. Πού? Από τον ουρανό ευρέθηκε μέσα στην κτιστή δημιουργία και πλανάται. Οι δαίμονες πλανώνται. Όλων των χώρων τον κατέχουν οι δαίμονες, τον κατέχουν όχι ως κατοχή, αλλά ως παρουσία. Παντού είναι οι δαίμονες, παντού είναι οι δαίμονες και πλανώνται. Περιμένουν την καταδίκη τους. Εξέστησαν λοιπόν οι δαίμονες. Η υπερηφάνεια ανοίγει το δρόμο για αυτή την έκσταση, για αυτή τη μετακίνηση του ανθρώπου. Την αποστασία δηλαδή. Πτωμάτων πρόξενο. Η υπερηφάνεια είναι πρόξενος του να δημιουργήσει πτώσεις. Να πέσουν οι άνθρωποι, να τσακιστούν. Επιληψίας υπόθεσης. Βλέπετε, χρησιμοποιούνται κάτι όροι που έχουν ειδική σημασία. Θα πει πρόκλησης παραλογισμού. Να προκληθεί ένας παραλογισμός. Πράγματι η υπερηφάνεια δημιουργεί παραλογισμό. Ο υπερήφανος άνθρωπος και το πώς είναι τοποθετημένο και το τι απαιτεί είναι ένας παραλογισμός. Δεν μπορεί να σε καταλάβει ποτέ ο υπερήφανος άνθρωπος. Μόνο ταπεινός σε καταλαβαίνει. Θυμού πηγή. Είναι μία ακένωτος πηγή θυμού. Οι δαίμονες θυμώνουν, φοβερά θυμώνουν. Η εμπειρία τους πούθε. Η εμπειρία τους είναι, πρώτα-πρώτα, η εμπειρία μας για τους δαίμονες που θυμώνουν, είναι όταν βλέπουν τους Αγίους να προοδεύουν, φοβερά θυμώνουν. Όταν δουν ότι ιτήθησαν, δημιουργούν κάτι πολύ απίθανα πράγματα. Αλλά εκεί που έχουμε πολύ αισθητή την παρουσία του θυμούτων είναι ο πνευματισμός. Όταν δεν πετύχουν κάτι ή κάτι τους πείραξε, τότε μπορεί να αναστατώσουν το σπίτι στο οποίο γίνονται πνευματιστικές εκδηλώσεις και εμφανίσεις, να το αναστατώσουν σε βαθμό που να γίνει αγνώριστο, γιατί εθύμωσαν οι δαίμονες. Και ο άνθρωπος που έχει υπερηφάνεια θυμώνει, γιατί πάντα θέλει να γίνεται εκείνο που θέλει αυτός. Μία μικρή διασάφιση εδώ. Σας είπα ότι η υπερηφάνεια μπαίνει και στα πιο ιερά πράγματα. Στον ουρανό ήταν ο Αρχάγγελος Ιωσφόρος. Και εμείς στην αρετή μπορεί να βρισκόμαστε και να θυμώνουμε. Έχετε προσέξει ότι όταν πάμε να βοηθήσουμε κάποιον, να του κάνουμε μια αποστολή, να τον βοηθήσουμε πνευματικό, ή έναν αιρετικό να τον βοηθήσουμε να καταλάβει κάτι, ότι θυμώνομαι όταν μένει στις απόψεις του, θυμώνομαι φοβερά εναντίον του. Στην πραγματικότητα πέσαμε ή εκδηλώσαμε την υπερηφάνειά μας. Ο ταπεινός άνθρωπος βοηθά. Ξαναβοηθά. Βλέπει ενδεχομένως ότι δεν έχει αποτελέσματα. Εύχεται εις εκείνον προς τον οποίο προσπαθεί να προσφέρει κάτι καλό. Του εύχεται να καταλάβει κάτι, να μπει στο δρόμο του Θεού και απέρχεται. Το θυμώνει. Όταν θυμώσουμε γιατί ο άλλος επιμένει και δεν καταλαβαίνει, να το ξέρουμε. Εκδηλώνουμε τη δική μας υπερηφάνεια. Βλασφημά κάποιος στο στρατό, στον δρόμο, στην αγορά, δεν ξέρω πού, και θυμώνομαι γιατί βλασφήμισε. Και πολλές φορές παρατηρείται το εξής: να βλασφημίσει και εκείνος που θυμώνει γιατί βλασφήμισε ο άλλος. Παράξενο, αληθές όμως.
Πάντως αυτές όλες οι εκδηλώσεις μόνο ταπεινοφροσύνη δεν εκδηλώνουν. Υποκρίσεως θύρα είναι η πόρτα της υποκρισίας και δαιμόνων στήριγμα. Στερεώνονται, συγγνώμη, υποκρίσεως θύρα. Θυμού πηγή και υποκρίσεως θύρα, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ ένα παράδειγμα. Τον Ηρώδην τον Μέγαν, ο οποίος ήταν τρομερά υπερήφανος άνθρωπος. Εν τούτης, κοιτάξτε εδώ να δείτε. Όταν πήγαν οι μάγοι να ζητήσουν πληροφορίες πού ο Χριστός, ο Μεσσίας, γεννάται, εκείνος υπεκρίθη ότι και εκείνος ενδιαφέρεται να προσκυνήσει τον Μεσσία. Όταν είδε ότι ενεπέχθη υπό τον μάγον, εθύμωσε λίαν, σε βαθμό να δώσει διαταγή να φωνευτούν τα νήπια της Βιθλεέμ και της περιχώρου της. Βλέπετε λοιπόν, πηγή θυμού, θύρα υποκρισίας, πάνε πλάι πλάι. Δαιμόνων στήριγμα είναι η περηφάνεια. Αμαρτημάτων φύλαξ, δεν αφήνει τα αμαρτήματα να συγχωρεθούν. Εκεί τα κρατάει τα αμαρτήματα και τα φυλάει, διότι πώς θα πάει ο υπερήφανος να εξομολογηθεί? Πώς θα πάει να μετανοήσει αφού μένει υπερήφανος? Ασπλαχνίας πρόξενος, συμπαθίας άγνοια. Δεν ξέρει τι θα πει η συμπάθεια. Ασπλαχνή η υπερηφάνεια. Λογοθέτης πικρός. Ο υπερήφανος στάζει δηλητήριο δια των πλησίων του άνθρωπων. Δικαστής απάνθρωπος. Δεν ξέρει να κάνει, να δώσει έλεος. Όχι, είναι σκληρός ο υπερήφανος. Θεού αντίπαλος. Θεού αντίπαλος. Όπως οι δαίμονες. Έτσι και οι διώκτες του χριστιανισμού. Υπερήφανοι όντες αισθάθηκαν κατά βάση αντίπαλοι του Θεού. Παραβάλλατε παρακαλώ τους γραμματείς και τους φαρισαίους έναντι του Χριστού. Στάθηκαν θεομάχοι και χριστομάχοι, διότι η υπερηφάνειά τους δεν τους άφησε να δουν με καθαρό μάτι τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Και τέλος, ύστερα από τόσα που μας ανέφερε ο Άγιος Ιωάννης, είναι η υπερηφάνεια βλασφημίας ρίζα. Είναι η ρίζα της βλασφημίας. Όλες οι αιρέσεις, οι βλάσφημες αιρέσεις, έχουν την πηγή τους στην υπερηφάνεια. Εκείνος ο οποίος έχει πεποίθηση στην νόησή του. Εξάλλου αυτό σημαίνει αίρεση, λογική ερμηνεία του δόγματος. Προσέξτε, αίρεση σημαίνει λογική ερμηνεία του δόγματος. Να μπορώ να προσπαθώ να καταλάβω κατά λογικών τρόπων το μυστήριο, ή να βάλω σε λογικά σχήματα εκείνο που δεν μπαίνει σε σχήματα. Αν προσπαθώ να το εντάξω μέσα εις τον ορθολογισμό μου το μυστήριο, αυτομάτως έπεσα εις την αίρεση. Γιατί? Διότι αυτή μου η προσπάθεια να εντάξω εις την δική μου λογική, καλύτερα να υποτάξω υπό την λογική μου το μυστήριο του χριστιανισμού ή το μυστήριο του Θεού, αυτό είναι, θα έλεγα, η πιο ραφιναρισμένη υπερηφάνεια. Ο Άριος έλεγε το ότι ήτο ασκητικότατος, εγκρατέστατος, λιπόσαρκος πολύ, αφού το ασκητικότατος, σοφός, μελετημένος, εγκρατής της ελληνικής φιλοσοφίας, γνώστης του χριστιανισμού, με δημοτικότητα, γι' αυτό και έπιασε τόσο πολύ η αίρεσή του. Είχε πολλά προσόντα ο πρεσβύτερος, και κληρικός ήταν ο πρεσβύτερος Άριος εις την Αλεξάνδρεια. Πόσα προσόντα? Ένα δεν είχε, ή μάλλον ένα πάθος είχε, ή το υπερήφανος.
Και υπερήφανος όχι να υπερήφανεθεί επιτέλους γιατί ήταν σοφός, ή γιατί ήταν ασκητικός, ή γιατί ήταν μελετημένος. Έπεσε στην φοβερότερη μορφή υπερηφανίας, το να, στην πιο λαμπικαρισμένη, σας είπα προηγουμένως, το να προσπαθεί να εντάξει ή να υποτάξει υπό τη λογική του το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Και έφτασε να πει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, είναι άνθρωπος. Αυτό που μασούν σαν τσίκλα, σαν μαστίχα, μασούν οι χιλιαστέ για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτή η πλέον βλάσφημος θέση. Πράγματι είναι ρίζα της βλασφημίας, αλλά και κάτι που ίσως θα σας εκπλήξει. Όπως ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος αρχίζει να αφήνει την παλιά του κοσμική αμαρτωλή ζωή και να μπαίνει στον δρόμο του Θεού, να αρχίσει να εξομολογείται, να εκκλησιάζεται, να μελετά, τότε σε κάποια στιγμή, τώρα λυπούμαι που θα το πω, εύχομαι να μην έχω θύματα, εμφανίζεται ο δαίμον της βλασφημίας. Και ο οποίος δαίμον της βλασφημίας έρχεται και υποβάλλει βλασφήμους σκέψεις στον άνθρωπο. Είπα, εύχομαι να μην σας κάνω καμία ζημιά με αυτό που σας λέγω, διότι θυμούμαι πριν από κάνα δύο χρόνια, το είχα ξαναπεί αυτό, τότε που είχαμε τις κατοικήσεις του Αγίου Κυρίλου, και πολλοί ακροατές αισθάνθησαν λίγο άσχημα. Λοιπόν, υποβάλλει λογισμούς βλασφημίες για ιερά πρόσωπα, τόσο φοβερούς, τόσο ισχυρούς, τόσο ανοήτους και περιέργους, στις πιο ιερές στιγμές και στους πιο ιερούς και αγίους τόπους, ώστε ο άνθρωπος που δέχεται αυτούς τους βλασφήμους λογισμούς από τον δαίμονα της βλασφημίας να τρέπεται εις φυγήν, όπως ένα ζώο, ένα υποζύγιο, το πιάνουν οι αλογόμυγες τώρα το καλοκαίρι, βλέπετε, τρέπονται εις φυγή τα ζώα, πάνε να κυλιστούν στο χώμα, πάνε μες στο νερό να γλιτώσουν από τις αλογόμυγες που τα κατασπαράσουν πραγματικά τα ζώα, τα τσιμπούν φοβερά. Χτυπούν το κεφάλι τους οι άνθρωποι αυτοί, χτυπούν το στήθος τους, φεύγουν από την εκκλησία και αισθάνονται τον εαυτό τους ότι είναι ο πιο αμαρτωλός της γης. Να ησυχάσουν. Εδώ πέρα υπάρχουν τρεις αιτίες. Τρεις αιτίες. Η μία αιτία καταρχάς είναι από τον δαίμονα της βλασφημίας, άρα δεν είναι δικό τους θέμα και συνεπώς δεν αμαρτάνουν. Προσέξτε, δεν αμαρτάνουν. Εάν κάποια κυρία ή κύριος δεν το ήκουσε, παρακαλώ, ευχηστώ την προσοχή. Όποιος αισθανθείτε τους λογισμούς, δεν αμαρτάνει, διότι είναι έξωθεν. Διότι αν εσύ ήθελε να σκεφτείς τέτοια πράγματα, γιατί τώρα πας να διαρρήξεις τα ηματιά σου? Σημαίνει ότι δεν το θέλεις, δεν είναι δικό σου, έρχεται απ' έξω. Ποιος ο σκοπός? Ο σκοπός του δαίμονος είναι να σε ταλαιπωρήσει. Είπαμε φθονή. Να σε ταλαιπωρήσει. Αλλά οι αιτίες είναι τρεις. Θα μπορούσε κι άλλες κανείς να πει, λέω τις κυριότερες. Η μία είναι η εξής. Ο φθόνος του διαβόλου. Απλώς. Ο φθόνος του διαβόλου. Συνεπώς, ούτε συφτές, ούτε τίποτα. Ούτε αίσθημα ενοχής να έχεις. Τι να κάνω εάν σου ήρθε ο δαίμον της βλασφημίας? Μη δώσεις καμία σημασία. Ούτε θα κινηθείς από την θέση σου, ούτε από τον ναόν θα φύγεις, ούτε την προσευχή σου θα σταματήσεις, ούτε τα ηματιά σου θα διαρρήξεις. Αλλά συνέχισε την προσευχή σου. Μη φοβάσαι. Είναι σκύλος ή λακτών. Σκύλι που γαυγίζει και τίποτε άλλο. Μη φοβάσαι. Δεύτερη αιτία. Εάν έχουμε διαβάσει, αιρετική φιλολογία ή πορνικά αναγνώσματα. Δηλαδή, εάν διαβάσαμε
των αιρετικών φυλάδες. Θα έρθουν αυτά τα φοβερά βλάσφημα δόγματά τους, θα έρθουν να καθίσουν σαν την αλογόπηρα επάνω μας. Ποτέ μην διαβάσετε αιρετική φιλολογία. Μην πείτε μου δώσανε μια σκοπιά οι χιλιαστέ, ή μου δώσανε το ξύπνα, ή μου δώσανε, που σημαίνει κοιμήσου μάλλον, ξύπνα, κοιμήσου είναι, και δεν ξέρω τι άλλο, να το διαβάσω από περιέργεια. Όχι αγαπητοί μου. Ακόμα, μην δείξετε ποτέ περιέργεια να πάτε στους κινηματογράφους με αισχρά έργα. Διάβαζα σε ένα έντυπο του Αγίου Φλωρίνης, στη Σπίθα. Μια ματιά, δεν τη διάβασα ολόκληρη τελευταία, μια ματιά, μια παράγραφο μικρή. Ότι σε ένα πολύ αισχρό έργο που απειγορεύει τελευταία, μέσα σε 12 μέρες επήγανε 500.000 Έλληνες. Τι πιστεύετε? Εάν έχουμε δει αισχρά πράγματα, μάλιστα ανομολόγητα πράγματα, αισχρά σε απίθανο βαθμό, διαστροφές που ούτε καν ποτέ μπορεί κανείς να τις διανοηθεί. Τι πιστεύετε, αν δούμε μια τέτοια ταινία, δεν θα καθίσει μέσα μας σαν αλογόμυγα κάθε εικόνα με κάθε λεπτομέρειά της από εκείνα που είδαμε? Και ποιος σας λέει μετά ότι αυτά δεν θα τα αποδώσουμε, διότι θα τα εκμεταλλευτεί ο διάβολος? Δεν θα τα αποδώσουμε και σε ιερά πρόσωπα? Βλέπεις την εικόνα της Παναγίας ή του Χριστού και σκέπτεσαι πονηρά. Και δεν λέω, δεν θέλω να σας τα πω, μην κολλήσει τίποτα σκόνο στο μυαλό. Ακούω κάτι απίθανα πράγματα. Φοβερός θα δέμουν της βλασμίας. Και τρίτον, αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί ο Θεός επιτρέπει τον δαίμονα της βλασφημίας να μας ταλαιπωρεί, όταν ακόμα υπάρχει η ρίζα της υπερηφανίας? Λοιπόν, όταν έχουμε λογισμούς βλασφήμους, να εξετάσουμε πούθε ο διάβολος τους φέρνει. Διαβάσαμε ή είδαμε τίποτα, ή μήπως ακόμη έχουμε μέσα μας την υπερηφάνεια και εξαιτίας της υπερηφανίας μας ο Θεός επιτρέπει να μαστιζόμεθα από τον δαίμονα της βλασφημίας? Αυτό το τελευταίο είναι πολύ χρήσιμο. Ώστε λοιπόν αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι η υπερηφάνεια είναι δαιμονιώδες ήθος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Ασκλήμακος, διότι εκεί που τελειώνει η καινοδοξία αρχίζει η υπερηφάνεια, που είναι Θεού άρνησης. Φοβερό πράγμα. Πώς αρχίζει το πάθος της υπερηφανίας? Θα σας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς αρχίζει το πάθος της υπερηφανίας. Αρχικώς η υπερηφάνεια ξεκινά με τον Θεό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, ανεδός γαρ εκ προημίων Θεόν αρνήσθε, ούχ υποτίθεται. Δηλαδή, ενώ υπάρχει η ανέδεια στην υπερηφάνεια, εντούτοις στο ξεκίνημά της δεν ξεκινά με την άρνηση του Θεού, αλλά με την επίκληση του Θεού. Κλασικός τύπος υπερηφάνου που ξεκινά με το όνομα του Θεού είναι τα μεγάλα λόγια του Φαρισαίου της παραβολής. Ο Θεός, λέγει ο Φαρισαίος της παραβολής, ευχαριστώσει. Ω Θεέ, σε ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι άδικος, νυχός, κλέφτης σαν και αυτόν τον τελών. Είδατε, αρχίζει με ευχαριστία προς τον Θεό. Αλλά στην πραγματικότητα θα λέγαμε ότι με το στόμα επικαλείται και ευχαριστεί ο υπερήφανος τον Θεό, αλλά μεγαλαυχεί με το φρόνημα. Και το χειρότερο, ότι
στην πραγματικότητα δια της συγκρίσεως του εαυτού του με τον τελώνην, θέλει να ανεβάσει ακόμη πιο ψηλά τον εαυτό του. Και συνεπώς δια αυτής της ευχαριστίας δήθεν προς τον Θεό δεν κάνει τίποτε άλλο παρά προβολή του εαυτού του. Πόσες φορές συναντούμε το εξής φαινόμενο? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πέσει σε βαριά αμαρτήματα. Αυτοί κινδυνεύουν, ξέρετε, πολύ από την υπερηφάνεια. Δεν έχουν πέσει. Κυρίες, ας πούμε, οι οποίες εφύλαξαν την τιμιότητά τους ακεραία μέχρι του γάμου, τιμίως επανδρεύτηκαν, τίμιον άνθρωπο πήραν και τιμίως ζουν. Θα ακούσετε πολλές φορές να το λέγουν και να το ξαναλέγουν ότι με πολύ τιμιότητα έχουν σταθεί μέχρι τώρα. Α, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, στάθηκα τιμία γυναίκα μέχρι τώρα. Δόξα τω Θεώ, στάθηκα τίμιος άνθρωπος μέχρι τώρα. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Είναι υπερηφάνεια, λέγεται και ξαναλέγεται εις όλους τους τόνους της διαπασών. Προσοχή. Ο Θεός σε φύλαξε. Μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα? Ευχαριστώ τον Θεό, το δοξάζω. Η χάρη του με φύλαξε. Δεν ξέρω που θα ήμουν εάν ο Θεός δεν με είχε αρπάξει από τον γκρεμόν της ποικίλης αμαρτίας. Τον δοξάζω, τον ευχαριστώ. Σε εκείνον οφείλω ότι υπάρχει. Και όχι σε ευχαριστώ Θεέ μου, εγώ επέτυχα αυτό ή εκείνο. Και το χειρότερο, ότι τέτοια πράγματα επαναλαμβάνουν όσες φορές θα συναντήσουν τον πνευματικό τους, πάντα θα εξαπολύουν αυτά στις περιέργους ευχαριστίες, στις υποκριτικές ευχαριστίες, πάντα θα κάνουν μια προβολή και όταν ερωτηθούν τι αμαρτίες έχουν, λέγουν ότι δοξάζουν πάλι το Θεό που στη ζωή τους δεν έκαναν καμία αμαρτία. Είναι ραφιναρισμένη, ραφινέ, απολύτως υπερηφάνεια. Λεπτή λεπτοτάτη που οι ίδιοι πλανώνται και δεν μπορούν να τη δουν. Ο Θεός, αγαπητοί μου, βδελίσεται των υπερήφανων άνθρωπων. Το βεβαίωνε η Γραφή. Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Ο Θεός κλωτσά, αντιτάσσεται. Αποστρέφεται τους υπερηφάνους ανθρώπους. Στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Και εάν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και αν ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, και τι λοιπόν ελεήσε τούτους δύνατε? Εάν ο Θεός κλωτσά τον υπερήφανο, ποιος τότε μπορεί να τον ελεήσει τον υπερήφανο? Εάν ο Θεός κλωτσά, κανένας δεν μπορεί να ελεήσει τον υπερήφανο. Όσο να θέλεις να τον βοηθήσεις τον υπερήφανον άνθρωπο, δεν μπορείς όταν τον κλωτσάει ο Θεός. Και εάν, λέει το βιβλίο των Παροιμιών, ακάθαρτος παρακυρίω πάση ψιλοκάρδιος, καθένας που έχει ψηλή καρδιά, δηλαδή υψηλόν φρόνημα, νομίζει ότι είναι, ξέρω εγώ, και είναι ακάθαρτος μπροστά εις τον Θεό, λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, και τι λοιπόν τον Τιού τον αποκαθάρε, δινήσετε. Έναν τέτοιον άνθρωπο που ο Θεός τον καθιστά ακάθαρτον, ποιος μπορεί να τον καθαρίσει από τους ανθρώπους? Κανείς. Έχουμε τυπικά παραδείγματα από την Αγία Γραφή πολλά. Σταχυολογώ πολύ σύντομα 2-3. Ενθυμίστε τι υπερηφάνεια φοβερή είχε εκείνος ο τρομερός βασιλεύς, ο Ναβουχοδονόσορ, ο πρώτος βασιλεύς της βαβυλωνιακής αυτής αυτοκρατορίας. Ο Ναβουχοδονόσορ κάποτε, ύστερα από τις πολλές του νίκες και τα αμύθιτα πλούτη που είχε συλλέξει, αρπάξει ως λάφυρα από από τους λαούς που είχε υπό την κατοχή του και είχε διαμορφώσει την Βαβυλώνα ως την μεγαλυτέρα και ωραιότερα και πλουσιότερα πόλη του κόσμου. Κάποτε στάθηκε στον εξώστη ταράτσα του παλατιού του, κοιτούσε ένα απόγευμα όλη την πόλη με τους ονομαστούς, κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνος
ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Και τόσο πολύ υπερηφανεύτηκε, μα τόσο πολύ, ώστε ο Θεός επιτρέπει την ίδια στιγμή τον πατάσει δια τρέλας, δια μανίας. Ετρελάθηκε την ίδια στιγμή. Το είχε δει όμως προηγουμένως ένα όνειρο, το οποίο του εξήγησε ο Δανιήλ. Είδε ένα δέντρο πολύ μεγάλο που έφτανε η κορυφή του στον ουρανό και τα κλαδιά του απλωνόνταν σε όλη την επιφάνεια της γης. Πουλιά πολλά κελαϊδούσαν και είχαν κάνει τη φωλιά τους εις τα κλαδιά αυτού του πελωρίου δέντρου. Και λέγει ο Ναβουχοδονόσορ, εκεί που το θαύμαζα, και έλεγα, για κοίταξε τι δέντρο υπάρχει, ακούω μια φωνή, κόψατε το δέντρο. Και αμέσως έκοψαν το δέντρο. Ακούω μια φωνή, αφήστε τη ρίζα μόνο. Και ξύπνησε. Και ρωτά. Και του λέγει ο Δανιήλ, βασιλεύ, άστε ότι το είχε ξεχάσει το όνειρο. Και του το είπε ο Δανιήλ, δείγμα ότι η ερμηνεία την οποία θα έδινε ήταν εκ του Θεού. Αν σας πω ότι είδα ένα όνειρο απόψε, πέστε μου σας παρακαλώ τι όνειρο είδα, είναι αδύνατο να μου το πείτε. Αν μου πείτε τι όνειρο είδα, σημαίνει ότι είσαστε σε θέση να το ερμηνεύσετε, διότι τότε η ερμηνεία σας είναι εκ του Θεού. Διότι ο Θεός απεκάλυψε το όνειρο εις τον Δανιήλ, όπως εν συνεχεία, και απεκάλυψε και την ερμηνεία του. Βασιλεύ, είσαι εσύ το δέντρο. Η υπερηφάνειά σου, ο πλούτος σου απλώθηκε σε όλη τη γη, μα ταυτόχρονα και η υπερηφάνειά σου ήγγισε των ουρανών. Και οργήθη ο Θεός εναντίον σου και έδωσε την εντολή να κοπείς. Όμως η ρίζα που θα μείνει είναι ότι θα συνέλθεις και τότε θα μετανοήσεις. Και τρελάθηκε ο Ναβουχοδονόσορ και σαν τρελός που ήταν παρεφρόνησε. Χάζωσε. Αυτό που το λέτε εδώ στη Θεσσαλία πολύ το χαζώνω. Χάζωσε. Και άφησε τα νύχια του μεγάλωσαν, περπατούσε με τα τέσσερα και έτρωγε, άφησε τα μαλλιά του μεγάλωσαν, έγινε σαν θηρίο έγινε. Και έτρωγε χορτάρι με τα τέσσερα περπατών, έτρωγε χορτάρι. Σαν ζώο. Κάποτε όμως ο Θεός ήρε τη χαζομάρα αυτή, το χάζεμα αυτό, συνήλθε ο Ναβουχοδονόσορ και τότε έβγαλε διάταγμα να λατρεύεται και να τιμάται ιδιαιτέρως ο Θεός του Δανιήλ. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, μας φυλάξει ο Θεός αγαπητοί μου. Αλλά το ίδιο και το παράδειγμα του Αντιόχου του Επιφανούς, αυτού του επιγόνου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος είχε την Συρία και την Παλαιστίνη και που στις ημέρες του και μπροστά του εμαρτύρησαν οι 7 Μακαβαίοι, η μητέρα του Σολομονή και ο Ελεάζαρος ο διδασκαλός των. Ανατρέξετε στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάσετε παρακαλώ ιδίως το Δέλτα Μακαβαίων, να δείτε εκεί πολλά, να μην πολύ πραγμανούμε. Και ακόμη ένα τελευταίο, ο Ηρώδης ο Αντίπας, αυτός εγγονός του Μεγάλου Ηρώδου, είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτού του ανθρώπου, αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά εις τας πράξεις εις το 12ο κεφάλαιο, ο οποίος Ηρώδης Αντίπας έπιασε τον Απόστολο Πέτρο και τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο και τους έβαλε στη φυλακή. Προηγουμένως είχε συλλάβει και συνεχεία φωνεύσει τον Άγιον Ιάκωβο τον αδελφόν του Ιωάννου του Βαπτιστού, του Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Αυτό ήρεσε εις τους Εβραίους και έπιασε και τον Απόστολο Πέτρο και τον έβαλε στη φυλακή και είχε σκοπό μετά το Πάσχα να τον αναιρέσει, να τον σκοτώσει, να τον αποκεφαλίσει. Τότε όμως συνέβη το εξής. Ο Θεός δεν επέτρεψε και δια του Αγγέλου του έβγαλε τον Απόστολο Πέτρο από την φυλακή. Τόσο θύμωσε ο Ηρώδης που 16 στρατιώτες, 4 τετράδες που ήσαν φύλακες του Αποστόλου Πέτρου εξετελέστησαν από τον Ηρώδη ότι δήθεν τους έπιασε ο ύπνος
και τους διέφυγε ο Απόστολος Πέτρος. Ευθύς μετά αυτό το περιστατικό ήλθαν αντιπρόσωποι της Τύρου και Σιδώνος, οι οποίοι έπαιρναν τροφές από την επαρχία του και που δεν ξέρω για ποιο λόγο, διεμπορικούς λόγους, είχε παρεξηγηθεί μαζί τους και το πάρα πολύ θυμωμένος. Ήρθαν λοιπόν αυτοί οι αντιπρόσωποι να τον καλοπιάσουν ώστε να αποκατασταθούν αγαθές σχέσεις και να επανέλθει και οι εμπορικοί σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο επαρχιών, του Ηρώδου και των δύο πόλεων Τύρου και Σιδώνος. Σας διαβάζω. Συγγνώμη. Κοίτα, λέει, θυμομαχών. Το ρόλο τον έπαιξε κάποιος εκεί καμαριέρης. Του βασιλέως παρουσίασε τους αντιπροσώπους, είπε καλά λόγια, συνήλθε ο Ηρώδης και τώρα θέλει να κάνει μια επίδειξη ρητορίας και δυνάμεως εις τους αντιπροσώπους της Τύρου και της Σιδώνος. Ντύθηκε λαμπρά, λαμπρά, στολή χρυσοήφαντη και καθίσας επί του βήματος, διαβάζω κείμενο, εδημιγόρη προς αυτούς. Κάθισε στο βήμα και άρχισε να δημιγορεί, να ρητορεύει. Ο δε δήμος επεφώνει. Ο λαός από κάτω από τον οίκο, εκεί αντιπρόσωποι, οι Τύριοι και οι Σιδώνιοι, ήθελαν να κολακεύσουν προφανώς. Να κολακεύσουν για να επιτύχουν του σχεδίου των. Τι έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι όταν ρητόρευε ο Ηρώδης? Θεού φωνή και ούκ ανθρώπου. Φόπο, φοβερό. Ότι αυτή η φωνή, λέει, δεν είναι φωνή ανθρώπου, είναι φωνή Θεού. Μπορεί να το πει κάποιος άνθρωπος σε έναν άλλον άνθρωπο, αλλά να μην το πιστέψει ο άλλος. Ο Ηρώδης το πήρε της μετρητής, ότι είναι πράγματι η φωνή του φωνή Θεού και όχι φωνή ανθρώπου. Και λέγει στη συνέχεια ευαγγελιστής Λουκάς: παραχρήμα δε επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου. Παραχρήμα θα πει αμέσως, την ίδια στιγμή, επί του βήματος ακόμη. Άγγελος Κυρίου τον επάταξε, τον εχτύπησε. Ανθόν ουκ έδωκεν τη δόξα το Θεό. Που δεν έδωσε τη δόξα, δεν απέδωσε την δόξα εις τον Θεόν, αλλά την εσφετερίστη και την εκράτησε για τον εαυτόν του. Και γενόμενος σκολικόβρατος εξέψυξε. Και την ίδια στιγμή γέμισε από σκουλίκια και ξεψύχησε. Αυτά είναι τα αμαρτήματα, τα τιμωρίες των υπερηφάνων, αγαπητοί. Να μας φυλάξει ο Θεός. Να μας φυλάξει ο Θεός.